μια φορά στα πλαίσια της προκήρυξης της τάσης εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία με αφορμή την απόλυση του συναδέλφου μας γιατρού Καταραχιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Σάβα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι και σε αυτή την περίοδο, αντί να προσλαμβάνει γιατρούς μέσα στην επιδημία και στην πανδημία, απολύει. Την Τετάρτη λοιπόν, 31 Τρίτου, απολύει το συνάδελφος Κώστας Καταραχιάς με τη διοίκηση του Νοσοκομείου του Αγίου Σάβα να αρνείται να παρατείνει τη σύμβασή του ως και τις 31 Δεκάτου του 2021, όπως προβλέπει η σχετική νομοθετική διάταξη για το σύνολο των επιρρηκτικών γιατρών, ειδικά μέσα στην πανδημία, μέσα στη μάχη. Είχε προηγηθεί, βέβαια θα θυμάστε οι περισσότεροι, η εκδικητική μετακίνησή του στο νοσοκομείο Σωτηρία, επειδή το σωματείο τι έκανε, αγωνίστηκε, τόλμησε να υπερισπιστεί τους συναδέλφους, τότε που η διοίκηση καλούσε σε απολογία, επειδή διέπραξαν το μεγάλο έγκλημα να αρρωστήσουν την ώρα της δουλειάς τους. Γιατί γι' αυτό ακριβώς διώκεται ο συνάδελφος και το σωματείο τότε. Στο πρόσωπο λοιπόν του συναδέλφου στοχοποιούνται όλοι όσοι δίνουν καθημερινά στο πλευρό των ασθενών τους, μέσα και έξω από το νοσοκομείο, τη μάχη. Αυτό σημαίνει για μας. Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε τον αγώνα μας, παλεύουμε καθημερινά για άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αλλά επίταξη πραγματική και όχι κατ' επίφαση και όχι προσωπικών υπηρεσιών γιατρών, αλλά επίταξη νοσοκομείων, ομίλων, επιχειρηματικών, ιδιωτικών, ώστε να πούν με όλο τους τον εξοπλισμό και με όλο τους τα μέσα και με όλο τους το προσωπικό στη μάχη της πανδημίας. Αυτό είναι αυτό για το οποίο φωνάζουμε από την αρχή και αυτό εννοούμε όταν λέμε επίταξη και όχι το δίθεν έκτακτο μέτρο, όταν η πανδημία μας ήδη κυλάει εδώ και ένα χρόνο ολόκληρο, παρουσιάζοντας την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών συναδέλφων, στην ουσία στη λογική του Διέρη Βασίλευε και Βασίλευε και του κοινωνικού αυτοματισμού, ως μέτρα έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φωνάζουμε για το άνοιγμα κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ, το οποίο προϋποθέτει τη μονιμοποίηση προσωπικού. Χωρίς τη μονιμοποίηση προσωπικού θα έχουμε απλά διασωληνωμένους ασθενείς στους διαδρόμους και σε αίθουσες χειρουργείων και θα τα ονομάζουμε κρεβάτια ΜΕΘ. ΜΕΘ είναι οι οργανωμένοι χώροι, μονάδες εντατικής θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών και όχι διάδρομοι των νοσοκομείων με ένα σωλήνα στο στόμα. Να προσληφθούν, συνεχίζουμε να φωνάζουμε να προσληφθούν όλοι οι γιατροί της πρώτης γραμμής και να προσληφθούν όλοι οι συνάδελφοι που από πέρυσι, αυτόν τον καιρό ήταν περίπου Παγκόσμια ημέρα υγείας τον Απρίλιο, που φωνάζαμε και λέγαμε να προσληφθούν όλοι οι συνάδελφοι και θα μπορούσαν να είχαν λυθεί ζητήματα μέχρι αυτή τη στιγμή, αν οι συνάδελφοι οι οποίοι περιμέναν στις λίστες για διορισμό με βάση τα έκτακτα μέτρα, οι 2.500 συνάδελφοι να είχαν προσληφθεί όλο αυτό το χρόνο, θα είχαν λυθεί σημαντικά ζητήματα. Η κυβέρνηση, προσκολλημένη στη λογική της σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν έχει προχωρήσει ούτε σε αυτές τις προσλήψεις, αξιοποιεί μόνιμα το ίδιο και το ίδιο προσωπικό, με ανακύκλωση, με μετακινήσεις από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια, με μετακινήσεις από τη δευτεροβάθμια στα πανεπιστημιακά, προσπαθώντας να σκατζάρει όλη αυτή την περίοδο για να προχωρήσει σε αυτό που έχει στο μυαλό της, που είναι το ξεπούλημα της δημόσιας υγείας.